Για ελάτε μαζί μου όμως τώρα να συναντήσουμε τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου. Έχουμε και πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώ σα βρήκα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά δεν τα έχουμε πει. Η αλήθεια είναι ότι μετά τι γιορτέ είναι η πρώτη συζήτηση που κάνουμε. Και βέβαια, Νίκο Παπα-Νικολάου, λοιπόν, κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη τη εκπομπή. Νίκο, δεν θα μπορούσαμε παρά να μην συζητήσουμε για τι εκλογέ. Για τι εκλογέ, δεδομένου ότι αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Οι υποψήφοι είναι πάρα πολλοί. Δεν θυμάμαι ακριβώ πόσο είναι το νούμερο των υποψηφίων στην Κρήτη. Είναι αρκετά μεγάλο νούμερο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, οι υποψήφοι ουσιαστικά δίνουν τελευταία το μεγάλο τους αγώνα, με πιστικές ομιλίες, με αρκετές διαφημίσεις, αρκετή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα, θα λέγαμε, ίσως και με κάποιες μικρές κινητοποιήσεις μεταξύ φύλων. Νομίζω βεβαίως ότι τα κριτήρια τα οποία ουσιαστικά ψηφίζουμε ίσως δεν είναι τα κριτήρια του ορθού πολιτικού λόγου αυτού που είχαμε μέχρι τώρα τουλάχιστον. Mm-hmm. Να δούμε λοιπόν έτσι ποιες είναι οι παράμετροι εκείνες οι οποίες επηρεάζουν την ψήφο μας. Να δούμε καταρχάς την πλευρά του ψηφοφόρου. Mm-hmm. Ναι, Νικολέτα, φαίνεται ότι αυτό που μιλούσαμε για πολιτικό λόγο, αυτό που μιλούσαμε για συνειδητοποιημένο ψηφοφόρο, μάλλον από τις όποιες τέλος πάντων έρευνες δεν υπάρχει. Φαίνεται ότι μάλλον ψηφίζουμε με πολιτικά κριτήρια, ενώ ο πολιτικός λόγος φαίνεται σιγά σιγά να περνάει σε δεύτερη μοίρα, δεδομένου το ότι περνάει σε πρώτη μοίρα εικόνα. Δηλαδή, τι εννοώ. Εννοώ το ότι η αποθέωση της εικόνας σιγά σιγά άρχισε με την εμφάνιση της ιδιωτικής τηλεόρασης. Έτσι, από εκεί και πέρα σιγά σιγά υπήρχαν παρουσίες των διάφορων ψηφοφόρων. Από εκεί και πέρα, όσο το ίντερνετ μπήκε στη ζωή μας, όσο υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία μπήκαν στη ζωή μας, η παρουσία των ανθρώπων οι οποίοι έπρεπε να εκλεγούν ήταν πολύ πιο έντονη και είναι πολύ πιο έντονη. Και άρα λοιπόν η εικόνα, αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι ότι υποκαθιστά τον πολιτικό λόγο που, αν το θέλει διαφορετικά, παλιότερα είτε υπήρχε είτε μέσω του ραδιοφώνου είτε μέσω τη κρατική, πάλι ποτέ τηλεόραση, όταν υπήρχε πολιτικό λόγο μεταξύ ίσω πολιτικών αρχηγών, για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι επιλέγουμε, Νικολέτα, μάλλον με κριτήρια επιφανειακά και μάλλον υποκειμενικά κριτήρια. Δηλαδή, ψηφίζουμε, φαίνεται ότι ψηφίζουμε περισσότερο αυτούς που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Δηλαδή, αυτών που τα ονόματά τους ξεκινούν από τα πρώτα νούμερα της ΑΒ, φαίνεται ότι τους ψηφίζουμε όταν δεν θέλουμε κάποιον συγκεκριμένο να ψηφίσουμε. Έτσι. Όταν δεν πηγαίνουμε λοιπόν στην κάλπη και έχουμε κάποιον στο μυαλό μας, παίρνουμε το ψηφοδέλτιο και συνήθως μάλλον φαίνεται με βάση έρευνες ότι ψηφίζουμε τους πρώτους που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι θυμόμαστε τα πιο πρόσφατα γεγονότα της τετραετίας. Ίσως γι' αυτό το λόγο και οι διάφοροι πολιτικοί άρχοντες το τελευταίο χρονικό διάστημα της τετραετίας μπαίνουν στη διαδικασία του να κάνουν παροχές. Και αυτό ισχύει πάντοτε, έτσι. Από εκεί και πέρα. Σε έχουμε και κοντή μνήμη εμείς. Έχουμε κοντή μνήμη. Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό ισχύει και με βάση τις έρευνες. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι κάτι πολύ σημαντικό είναι η αλληλεπίδραση με διάφορους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή η ικανότητα, η δυνατότητα, η θέληση που έχουμε όλοι του να ανήκουμε κάπου. Του να ανήκω κάπου σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο ή, αν το θέλει διαφορετικά, σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα στις διάφορες αυτοδιοικητικές εκλογές οι οποίες υπάρχουν. Έτσι. Ανάγκη λοιπόν για ενσωμάτωση. Σαφώς ένα άλλο κριτήριο το οποίο επιλέγουμε είναι είτε το να ακολουθήσουμε τα χνάρια των γονέων μας, είτε το να εναντιωθούμε στους γονείς μας. Πράγμα το οποίο ισχύει συνήθως με βάση έρευνες για τις μετακινήσεις οι οποίες ισχύουν μάλλον προς τα άκρα, είτε προς τα άκρα αριστερά είτε προς τα άκρα δεξιά. Δηλαδή οι μετακινήσεις των νέων προς τα άκρα, φαίνεται ότι ένα κριτήριο, ψυχολογικό τουλάχιστον κριτήριο, είναι το να εντυνωθούν απέναντι στους γονείς τους. Όχι ότι απαραίτητα οι γονείς είναι κάπου στα άκρα, το όχι, επιλέγει το παιδί όχι, όμως. Το επιλέγει το παιδί. Όταν οι γονείς δεν είναι κάπου στα άκρα, φαίνεται ότι το επιλέγει το παιδί με βάση τις έρευνες. Τουλάχιστον για κάποια χρόνια ή για κάποιες εκλογές που θα ψηφίσει το παιδί. Φαίνεται ότι τα αντικείμενα, τα σύμβολα ή επίσης και τα χρώματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν παίζουν και αυτά το σημαντικό, όχι τόσο ωστόσο σημαντικό ρόλο, ενώ είναι ένα σημαντικό κομμάτι η ταύτιση την οποία μπορεί να κάνει ο καθένας με τους υποψηφίους. Δηλαδή το πόσο υποψήφιος είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, το πόσο υποψήφιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μοιάζει σε μένα και το πόσο εγώ μπορώ να ταυτιστώ με αυτόν. Άρα λοιπόν να αισθανθώ ότι ο υποψήφιος είναι η φωνή η δική μου, εν δυνάμει πιο δυνατή βεβαίως από τη δική μου. Και άρα λοιπόν να αισθανθώ πολύ δυνατός μέσα από την ταύτιση αυτή την οποία θα κάνω με αυτόν. Άρα δεν θέλουμε κάτι το απόμακρο, έτσι. Άρα δεν θέλουμε λίγο κάτι και στα απόμακρο. Χαρακτηριστικά του υποψηφίου. Ο οποίος υποψήφιος, αν θέλει λοιπόν από αυτά που καταλαβαίνω, Νίκο, και μας λες, να κερδίσει την εύνοια των ψηφοφόρων, είναι θα πρέπει να δείξει ένα απλό πρόσωπο. Το περιγράφω. Ναι, ένα το απλό ζωστό. Πρόσωπο, ένα πρόσωπο το οποίο να σχετίζεται μαζί με όλο τον κόσμο, τέλος πάντων. Και φαίνεται ότι αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι υποψήφοι, δεδομένου του ότι οι υποψήφοι πρέπει να βρίσκονται
κοντά στους ψηφοφόρους. Ξέρεις, υπάρχει με βάση έρευνες ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο αποφασίζει μέσα στην, πίσω από το παραβάν. Mm-hmm. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι η τελευταία εικόνα την οποία είχε ο άνθρωπος ο οποίος θα ψηφίσει είναι η εικόνα του υποψηφίου που χαιρέτησε πριν. Άρα λοιπόν αυτό γνωρίζουν πολύ καλά οι υποψήφοι και συνοστίζονται, αν το θέλεις, έξω από τα διάφορα εκλογικά κέντρα προκειμένου να χαιρετήσουν τους ανθρώπους. Βεβαίως φαίνεται ότι δίνεται κάποια έμφαση στην εικόνα. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα με βάση έρευνες οι οποίες είναι εν εξελίξη τελευταία ότι η εικόνα την οποία εμφάνισε ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι επηρέασε θετικά τους υποψηφίους, το άτομό του σε σχέση τους ψηφοφόρους σε σχέση με την Χίλαρη Κλίντον. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ο τόνος της φωνής παίζει ένα σημαντικό ρόλο, δηλαδή αυτός ο οποίος έχει πιο μπάσα φωνή μάλλον κερδίζει περισσότερο σε σχέση με αυτόν ο οποίος δεν έχει τόσο μπάσα φωνή. Το πόσο ψηλός είναι κάποιος, δηλαδή φαίνεται ότι οι υποψήφοι οι οποίοι είναι πιο ψηλοί μάλλον κερδίζουν κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι λιγότερο ψηλοί. Και σαφώς από εκεί και πέρα το πόσο διαθέσιμοι είναι και το πόσο παρόντες είναι, δηλαδή το πόσο υπάρχει πληθώρα εικόνας, είτε στα μέσα πλέον κοινωνικής δικτύωσης, που πλέον τα έχουμε στην καθημερινότητά μας, είτε στην καθημερινότητά μας, το πόσο λοιπόν συχνά τον συναντάμε έξω από εκεί και πέρα. Λοιπόν, αναγνωρίσιμος. Το τελευταίο να είναι αναγνωρίσιμος από εκεί και πέρα. Και όπως λέγαμε βεβαίως και προηγουμένως, Νικόλετα, να είναι και ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος ναι, μεν μοιάζει με μένα, αλλά εν δυνάμει έχει μια πολύ πιο δυνατή φωνή σε σχέση με μένα. Mm-hmm. Υπάρχουν τελικά, ή μάλλον όχι αν υπάρχουν, αν τα συνθήματα κάνουν δουλειά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πολλές φορές παρατάξεις, κόμματα, δημοτικές, αυτοδιοικητικές εκλογές, ευρωεκλογές, βλέπουμε ότι πάντα δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο σύνθημα. Μας επηρεάζει το σύνθημα. Ναι, φαίνεται ότι μας επηρεάζει το σύνθημα και φαίνεται ότι μας επηρεάζει το σύνθημα, Νικόλετα, δεδομένου του ότι μπαίνουμε στη διαδικασία ίσως του να ενεργοποιήσουμε δύο συναισθήματα. Εάν το σύνθημα. Εάν η πόλωση αυτή που τουλάχιστον περιγράφεται πολύ έντονα μπει στη διαδικασία να ενεργοποιήσει την οργή των ψηφοφόρων, τότε κάποιος πολιτικός χώρος, κάποιο κόμμα, κάποια παράταξη έχει τη δυνατότητα να κερδίσει αυτούς τους ψηφοφόρους. Δηλαδή από τη στιγμή που κατορθώσουμε να οργήσουμε τους ψηφοφόρους, να τους κάνουμε να θυμώσουν οι ψηφοφόροι, mm-hmm. τότε έχουμε τη δυνατότητα αυτοί οι ψηφοφόροι τι να κάνουν, να περάσουν από το ένα πολιτικό στρατόπεδο, από το ένα πολιτικό χώρο, από τον ένα χώρο ουσιαστικά στον άλλο χώρο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει είναι η απογοήτευση. Βεβαίως στην απογοήτευση είναι, θα το λέγαμε ή θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε έτσι πολύ χοντρικά ίσως και άκομψα αν το θέλεις, ένα σκαλί παρακάτω σε σχέση με την οργή, όπου εκεί πέρα βεβαίως τροφοδοτεί η απογοήτευση την αναποφασιστικότητα. Δηλαδή η απογοήτευση τροφοδοτεί την αναποφασιστικότητα, ενώ αντιθέτως η οργή τροφοδοτεί το πέρασμα από τον ένα χώρο στον άλλο χώρο. Άρα λοιπόν έχουμε απογοήτευση, αναποφασιστικότητα και άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε και αποχή από εκεί πέρα. Έτσι, δηλαδή με βάση την απογοήτευση, αν αντιθέτως με την οργή έχουμε παρουσία, ενεργή παρουσία και πέρασμα από τον ένα πολιτικό χώρο στον άλλον. Αυτό, αν το θέλεις, διάφορα πολιτικά κόμματα, διάφορες πολιτικές παρατάξεις το χρησιμοποίησαν έντονα αυτό στο παρελθόν. Έτσι, σε διάφορες πολιτικές μάχες τις οποίες τις είδαμε, ενεργοποίησαν δηλαδή την ενεργή των ψηφοφόρων προκειμένου να μπορέσουν να προσετεριστούν αυτούς τους ψηφοφόρους. Αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, είναι και μια μεγάλη πρόκληση για τους δημοσκόπους, ούτως ώστε να καταλάβουν το ποιο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι οργισμένοι και το ποιο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι απογοητευμένοι, ούτως ώστε να δουν ποιοι από αυτούς τους ψηφοφόρους θα περάσουν στον άλλο πολιτικό χώρο και ποιοι από αυτούς θα παραμείνουν ή θα περάσουν στην αποχή. Μάλιστα. Ο οργισμένος λοιπόν ψηφίζει κάτι άλλο. Ο οργισμένος ψηφίζει κάτι άλλο, κάτι απέναντι, ενώ απογοητευμένος. Ναι. Και νομίζω, Νίκο, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα mm. για το κατά πόσο τα πολιτικά κόμματα έχουν επενδύσει στα συνθήματά τους mm. είτε στον φόβο είτε στην ελπίδα. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι δύο πόλοι ναι. οι οποίοι υπάρχουν. Ναι, γιατί ξέρεις, ο φόβος είναι το πρώτο το οποίο μας κινητοποιεί σαν συνέστημα. Από τη στιγμή που κινητοποιηθούμε από το φόβο, περνούμε πολύ εύκολα είτε στη δράση είτε στο να παγώσουμε. Εάν καταφέρουν τα πολιτικά κόμματα το φόβο αυτό να τον κινητοποιήσουν τόσο ώστε να περάσει τη δράση, να θυμώσουμε πολύ απλά, mm-hmm. τότε έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε στον άλλο πολιτικό χώρο. Άρα λοιπόν ο φόβος εν δυνάμει είναι η μητέρα, θα λέγαμε, των συναισθημάτων. Που από εκεί και πέρα, όταν θα μπορέσει να κινητοποιηθεί ο φόβος κατάλληλα και να χειραγωγηθεί κατάλληλα ο φόβος, θα μπορέσει να περάσει σε θυμό. Οπότε λοιπόν θα περάσουμε στον άλλο πολιτικό χώρο. Όταν ο ίδιος λοιπόν άνθρωπος ουσιαστικά θα σπείρει το φόβο σε πρώτη φάση. Ο ίδιος πολιτικός χώρος, συγγνώμη, θα σπείρει το φόβο σε πρώτη φάση και αντιθέτως σε δεύτερη φάση θα γεμίσει ελπίδα, τότε έχει τη δυνατότητα τι να κάνει, να θεωρήσει στον ψηφοφόρο εν δυνάμει ότι
είναι δικός του. Δηλαδή, να είναι η ελπίδα σε εμάς, να είσαι φοβισμένος, να είσαι θυμωμένος. Κάνε λοιπόν το μετέωρο, εντός εισαγωγικών μετέωρο βήμα, και άρα λοιπόν έλα σε εμάς, που ουσιαστικά εμείς δίνουμε ελπίδα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα καλό εντός εισαγωγικών παιχνίδι, το οποίο πολλές φορές γίνεται από τα διάφορα πολιτικά κόμματα. Έτσι, τους διάφορους πολιτικούς χώρους. Το πρώτο βήμα, αν θέλεις, Νίκο, και το πρώτο στοίχημα για τα επικοινωνιακά επιτελεία που έχουν πολύ δύσκολη δουλειά είναι να διαβάσουν την κοινωνία και ποιο είναι το βασικό συνέστημα. Να διαβάσουν την κοινωνία, ποιο είναι το βασικό συνέστημα και να δουν τους περίφημους αναποφάσεις τους. Ξέρεις, οι αναποφάσεις, όταν λέμε Νικολέτα, είναι ένας πολιτικός χώρος, ένας χώρος ο οποίος. Ναι, μεν τους θεωρούσαμε μέχρι τώρα ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πολιτική έρμα, δεν έχουν γνώσεις, δεν. Έχει και πολιτική αυτό έρμα. Έχουν, βεβαίως. Έχουν μεταβληθεί. Και αυτό έχει μεταβληθεί έντονα τελευταία. Γιατί έχουν και πολιτικά χαρακτηριστικά, είναι και έντονα πολιτικοποιημένα άτομα. Είναι, αν το θέλεις, και άτομα. Έχει ψηλά ποσοστά η αναποφασιστικότητα. Πολύ ψηλά ποσοστά. Ακριβώς. Ποσοστά τα οποία μεταφράζονται σε πάνω από 20% πολλές φορές οι αναποφάσεις μεταφράζονται. Μεταφράζονται αυτή σε αποχή, ειδικά όταν η αναποφασιστικότητα συνδέεται, όπως λέγαμε, με την απογοήτευση. Άρα λοιπόν απογοήτευση και αναποφασιστικότητα ουσιαστικά τι σημαίνει, σημαίνει αποχή. Και πάντα ωστόσο είναι άτομα, αυτά τα συγκεκριμένα οι αναποφάσεις στην Νικολέτα, που έχουν, αν το θέλεις, χαραγμένες μέσα τους πολιτικές ιδέες. Θεωρούν ότι είναι πολύ θυμωμένοι κάποιες φορές, όχι όμως αρκετά θυμωμένοι τις περισσότερες φορές για να περάσουν σε κάποιο άλλο πολιτικό χώρο, τουλάχιστον όσο παραμένουν στον χώρο των αναποφάσιστων. Θεωρούν λοιπόν ότι είναι αρκετά οργισμένοι ώρες και φορές, αλλά ωστόσο πολλές φορές ίσως είναι και μια υποσυνείδητη ανάγκη μας το να μην αποφασίσουμε εμείς για μας. Ίσως είναι και μια υποσυνείδητη ανάγκη μας, φόβος ουσιαστικά, το να ψηφίσουμε και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Δηλαδή, εν δυνάμει, πίσω από έναν αποφάσιστο δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος τόσο μη κινητοποιημένος, τόσο ώστε δεν θέλει να συμμετέχει στα κοινά, δεν θέλει να συμμετέχει με την ψήφο του στα κοινά. Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να πάρει την ευθύνη του τόπου του, δεν θέλει να πάρει την ευθύνη του εαυτού του, δεν θέλει να πάρει την ευθύνη των παιδιών του και γενικότερα της κοινωνίας, αν θέλεις. Ναι. Εγώ βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο λέω συχνά, ότι πρέπει να παίρνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί ως ψηφοφόροι, να καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη. Ακριβώς, να καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη και να καταλάβουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει ευθύνη, βεβαίως, Νικόλετα. Έχει ευθύνη και ας πάρουμε την ευθύνη της επιλογής. Ακριβώς, να πάρουμε την ευθύνη της επιλογής, βεβαίως, ακριβώς. Είτε πρόκειται για τοπικές επιλογές, που ίσως τοπικές εκλογές που μας αφορούν άμεσα, αν το θέλεις, είτε πρόκειται γενικότερα για την κεντρική πολιτική σκηνή, που επίσης μας αφορούν άμεσα, νομίζω. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Παπα-Νικολάου. Αν και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα ακόμα ερώτημα σχετικά με την πίεση που δέχονται οι υποψήφοι. Οι υποψήφοι, σε ό,τι έχει να κάνει και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ναι, ακριβώς. Οι οποίοι, σε ό,τι έχει να κάνει με τον προεκλογικό αγώνα. Γιατί εντάχει, μπορούμε να πούμε, Νικολέτα, ναι, ότι χρειάζεται αστήρευτες αντοχές σε αυτήν την περίοδο. Πολλές δημόσιες σχέσεις, πολλές δημοσιεύσεις και πολύ έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής πλέον δικτύωσης. Από εκεί και πέρα, κούραση, άγχος, στρες, μια οικογένεια η οποία τουλάχιστον στον προεκλογικό αγώνα και τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα φαίνεται ότι μένει κοντά στους υποψηφίους και στηρίζει τους υποψηφίους. Τώρα, βεβαίως, αν θεωρήσουμε το ότι μετά το τέλος του προεκλογικού αγώνα πολλές φορές αυτές οι καταστάσεις αφήνουν δυσοπούλητες πληγές μέσα στη λειτουργία της οικογένειας, τότε θα δούμε ότι μάλλον δεν είναι και τα πράγματα τόσο ρόδινα. Και η αλήθεια είναι τώρα, Νίκο, γιατί ειδικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε και το εξής παράδοξο, το παράδοξο εντός εισαγωγικών, είναι όλα μέσα στη δημοκρατία. Σε μία οικογένεια να κατεβαίνουν υποψήφοι, 2 και 3 άτομα, σε διαφορετικά ψηφοδέλτια, σε διαφορετικές παρατάξεις. Και εκεί γίνεται η μάχη. Ακριβώς. Εκεί πραγματικά γίνεται η μάχη. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι μέσα από την οικογένεια που έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν μπορούν να αποφασίσουν ή δεν μπορούν ξεκάθαρα να μιλήσουν για το ποιον θα στηρίξουν από εκεί και πέρα. Αν και νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να σκεφτούμε όχι με βάση το πόσο συγγενής, το πόσο γνωστός, το πόσο κοντινός είμαι σε κάποιον άνθρωπο, αλλά το πόσο αυτός ο άνθρωπος έχει τον πολιτικό λόγο, το όραμα, αν το θέλεις, διαφορετικά που με εκφράζει. Υπό αυτήν την έννοια, νομίζω, Νικολέτα, ότι από όλους αυτούς τους, επέτρεψε μου, χιλιάδες υποψηφίους τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης, θεωρώ ότι πρέπει να είναι χιλιάδες υποψηφίοι σε επίπεδο ακριβώς Κρήτης, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι αυτοί, όχι κυρίως αυτοί οι οποίοι θα κερδίσουν. Και με αυτό τουλάχιστον θα ήθελα έτσι να κάνω την ευχή και μια ευχή και να έχω την προσμονή, αλλά αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν ενεργοί στον πολιτικό χώρο τον οποίο βρίσκονται, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά να αποκτήσουν μια καλύτερη
άποψη είτε για τα αυτοδιοικητικά είτε για την κεντρική πολιτική σκηνή και κατά αυτόν τον τρόπο να μπολιάσουν μια κοινωνία, αν το θέλεις Νικολέτα, η οποία μάλλον φαίνεται ότι ψηφίζει ανώριμα και μάλλον συναισθηματικά και όχι με βάση τον ορθό πολιτικό λόγο ή με βάση το όραμα το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Θα πάω παρακάτω αυτό που είπες, έτσι ένα βήμα παρακάτω, ότι ενεργός πολίτης δεν είναι μόνο εκλεγμένος πολίτης. Ακριβώς. Είμαστε και όλοι. Που έχει μπει στη διαδικασία και δεν έχει μπει στη διαδικασία ακριβώς. Και δεν έχει εκλεγεί. Και δεν έχει εκλεγεί και νομίζω ότι είναι σημαντικό ίσως μέσα από αυτήν την αφορμή, Νικολέτα, ο καθένας να μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί περισσότερο με τα κοινά. Γιατί ξέρεις, κακά τα ψέματα. Πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν στην πολιτική σκηνή, ίσως στην τοπική πολιτική σκηνή, περισσότερο σε σχέση με την κεντρική πολιτική σκηνή, ίσως τυχαία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συγκυριακά, έτσι, ως ένα σημείο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουν ενεργοί, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα, ίσως σε επίπεδο τετραετίας ή το δυνατόν να εκλεγούν σε μια άλλη τετραετία, αλλά βασικά να αποκτήσουν πολιτική άποψη, αν το θέλεις, και για τα αυτοδιοικητικά. Μπορεί που ίσως πολλοί από αυτούς δεν έχουν, έτσι. Είναι χαμένος ένας υποψήφιος ο οποίος δεν εκλέγεται και σου κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί κάποιες φορές ενδεχομένως κάποιος να θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά και να φοβάται την αποτυχία, την ήττα, το να μην εκλεγεί. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι σίγουρα χαμένος. Σίγουρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τόλμησε, σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε, σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά προηγουμένως, συγκυριακά βρέθηκε σε κάποιο αγώνα, σε κάποια μάχη. Σίγουρα όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από αυτή τη συγκυρία, τη θετική συγκυρία, μπορεί να παραμείνει ενεργός και από εκεί και πέρα να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα ο λόγος του, να ασχοληθεί με τα κοινά, είτε σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, είτε σε επίπεδο πολιτικής κοινής. Και άρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει μια πολύ πιο όρημη και μια πολύ πιο σωστή σκέψη και πρόταση, ίσως για τις επόμενες αυτοδιοικητικές και όχι μόνο εκλογές. Λοιπόν, ας δείξουμε όλη την οριμότητα που αρμόζει στις περιστάσεις και την ευθύνη που αρμόζει στις περιστάσεις. Το λέω και το ξαναλέω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Παπα-Νικολάου. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα μας σήμερα.